Στο επίκεντρο βρίσκεται βεβαίως το περιβόητο άρθρο 23 του Συντάγματος και εκεί φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία θα εστιάσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο δημοσιεύει σήμερα και η εφημερίδα Πολίτης. Η έφεση και το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δίνουν βεβαίως χρόνο στην κυβέρνηση. Η τροποποίηση τώρα του άρθρου 23 επιχειρείται για να μπορέσει η κυβέρνηση, εάν κληθεί να αποκαταστήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, να το πράξει μεν και επικαλούμενη τώρα τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, να πάρει πίσω τα χρήματα. Άρα θα τους δίνει τα χρήματα στους δημοσίους υπαλλήλους από τη μία και από την άλλη θα τους τα παίρνει πίσω. Όλα αυτά σε περίπτωση βέβαια που κριθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα εφικτή η τροποποίηση του άρθρου 23 του Συντάγματος, Χρυζάνθε. Ναι, ζητούμενο βεβαίως θα είναι και η πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι είναι τώρα. Ναι, πολύ σωστά. Για την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 23 πρέπει να πούμε ότι απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής. Όσον αφορά τώρα στο νομοσχέδιο, το οποίο θα βάζει εκ νέου ψαλίδι στους μισθούς και στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, θεωρείται ότι η κυβέρνηση έχει αρκετά επιχειρήματα, τα οποία θα ρίξει, αναμένεται, στο τραπέζι της σύσκεψης αρχηγών την προσεχή Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα μέτρα που ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο λήφθηκαν, να υπομνήσουμε, με την σύμφωνο γνώμη των κομμάτων όταν λαμβάνονταν. Καθόλου τυχαία άλλωστε τα κόμματα δεν έχουν εισέλθει στο τρυπάκι των αντιπαραθέσεων για αυτό το ζήτημα. Ήδη σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μόλις την περασμένη Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ήταν κοινή απόφασή μας το 2012. Μπορεί να ήταν επί άλλης κυβέρνησης, αλλά όλοι ομονοούνται, εγκρίναμε κάποια μέτρα για να σωθεί η χώρα τότε από την οικονομική κατάρρευση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την έκβαση των κυβερνητικών μέτρων. Βέβαια, ναι, τώρα για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει ακόμη ένας πονοκέφαλος, μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές στο Προεδρικό. Αφορά, αν θέλεις, την νομική διάσταση του όλου ζητήματος. Μαθαίνω ότι ήδη ζητούνται νομικές συμβουλές και ο πονοκέφαλος αφορά στον εξής προβληματισμό, ότι στην ουσία αυτοί που δίκασαν τα σκάγια μου λένε ότι πιάνουν ακόμη και την νομική υπηρεσία και τον προϊστάμενό της, είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στο όλο ζήτημα. Στην ουσία κλήθηκαν να λάβουν μια απόφαση που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επηρεάζει και τη δική τους μισθοδοσία. Και αυτό το αναφέρω με απόλυτο σεβασμό βέβαια στη δικαιοσύνη. Από την άλλη όμως έχοντας κατά νου ότι έγινε μια τεράστια συζήτηση στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, που αφορούσε τη σύγκρουση συμφερόντων και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει κανείς να είναι τίμιος στις δικαστικές αίθουσες, αλλά να φαίνεται κιόλας, αυτό τώρα πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Έτσι, όταν καλείσαι να δικάσεις ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει και το δικό σου λαβήν, τη δική σου μισθοδοσία. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, ανάμεικτα, κυρίες και κύριοι, είναι τα...